Λοιπόν, θα επαναλάβω ότι δεν πρόκειται να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αλλά το, παρά το ότι οι επιθέσεις, οπωσδήποτε, όπως είπε και ο Υπουργός, ο κ. Βούτσης, έφτασαν οπωσδήποτε στη στοχοποίηση, οι επιθέσεις στο πρόσωπό μου, θα υπερασπιστώ μόνο το νομοσχέδιο. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε εδώ το νομοσχέδιο από δύο τουλάχιστον από τους εισηγητές, δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενό του. Παρουσιάστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο οδηγεί σε μια μαζική απόλυση κρατουμένων. Φυσικά δεν πρόκειται περί αυτού. Οι απολύσεις είναι θεσμός ο οποίος παγίως προβλέπεται στην ποινική μας νομοθεσία με οριζόντιο τρόπο. Έτσι ήταν από το 1950, την νομοθεσία του Χωραφά μέχρι σήμερα, οι απολύσεις διαβαθμίζονται κατά βάση με βάση την απειλούμενη ποινή του καθενός εγκλήματος. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις, κάποιες κιόλας αποσύρθηκαν. Αλλά αυτός είναι ο κανόνας, αυτή είναι η αρχή στο ποινικό μας σύστημα και αυτή διατηρείται. Και βεβαίως, απολύσεις δεν προβλέπονται για πρώτη φορά τώρα. Προβλέπονται στην νομοθεσία μας. Προβλέπονται ανέκαθεν. Αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτό το νομοθέτημα είναι ότι προβλέπεται μια σύντμηση του χρόνου απόλυσης, προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι απόλυσης για κάποιες ειδικές κατηγορίες κρατουμένων, όπως είναι οι εξαρτημένοι από ναρκωτικά, οι υπερήλικες και οι ανάπηροι διαφόρων κατηγοριών και με διάφορες προϋποθέσεις σε κάθε μία κατηγορία. Και προβλέπονται απολύσεις από την νομοθεσία μας, ακόμη και για τους ισοβήτες, επειδή η αρχή η οποία δίνει πνοή και ανθρωπισμό στην ποινική νομοθεσία είναι η επανένταξη. Κανείς δεν θεωρείται από τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν είναι δυνατό να αλλάξει. Η νομοθεσία ελπίζει, αλλά θέτει και όρους, γιατί θέλει και ασφάλεια. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω. Βεβαίως κατά χώρον έγινε λόγος για ρυθμίσεις φωτογραφίες και μάλιστα άκουσα κιόλας ότι εγώ ίδιος είπα ότι έκανα φωτογραφία. Βεβαίως, στη ρύθμιση την οποία, για την οποία έγινε λόγος, παραλήφθηκε το γεγονός ότι διευκρίνησα ότι δύο ανήκουν στην κατηγορία αναπηρίας από 80 και πάνω και βρίσκονται στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, αλλά βρίσκονται και άλλοι, αρκετοί, σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αυτοί οι οποίοι πρόκειται να ωφεληθούν από αυτή τη διάταξη είναι άνω των 10. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να αναγνωρίσω και επίσης δεν είναι καθόλου φωτογραφική ούτε η ρύθμιση η οποία προβλέπει δυνατότητα κατοίκων απόλυσης αντί προσωρινής κράτησης σε συγγενείς, σε συγκατηγορούμενους που έχουν οικείους τους ως κατηγορούμενους ανάλογη υπόθεση, ίδια υπόθεση. Καταρχήν, πρόκειται για ρύθμιση που, όπως επισημάνθηκε βέβαια, έχει το ανάλογό της στον ποινικό κώδικα. Τα δικαστήρια συνήθως, θα το έχουμε παρατηρήσει, είναι επιϊκοί την ημέρα της δίκης πολλές φορές που εμφανίζονται ως συγκατηγορούμενοι κάποιοι συγγενείς, αλλά αυτό δεν είναι θέμα το οποίο αφορά την νομοθεσία. Δεν υπήρχε όμως κάποιος αντίστοιχος θεσμός και για την προδικασία της ποινικής διοίκησης για την προσωρινή κράτηση και εισάγεται τώρα. Αυτή η ρύθμιση η οποία εισάγεται τώρα εισάγεται με πολύ προσοχή. Θα παρατηρήσατε ότι η τροπή σε κατοίκον κράτηση τρέπεται. Τροπολογία εισάγεται με προσοχή, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η προσοχή, η τροπολογία εκ των υστέρων. Άκουσα προσωπικές προσβολές με πολύ υπομονή και με ησυχία. Σας παρακαλώ, ακούστε με, εκθέτω δεδομένα και νομικά ζητήματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, όχι άλλες διακοπές. Εισάγει δυνατότητα στην κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Δεν παρεμβαίνει πουθενά, δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Και επιπλέον, η πιθανότητα να υπάρχουν συγκατηγορούμενοι σε μία δίκη αφορά πολύ μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων και βεβαίως διαχρονικά αυτοί οι οποίοι θα εμπίπτουν στο πεδίο. Λοιπόν, παρακαλώ εγώ τώρα, δύο λεπτά, παρακαλώ. Παρακαλώ, διακόπτετε τον Υπουργό. Δύο λεπτά. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε, δεν θα διακοπείτε άλλη φορά. Αυτοί οι οποίοι θα εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία συγκατηγορουμένων, οι οποίοι καλούνται να δικαστούν, και τώρα θα είναι αρκετοί και στο μέλλον θα είναι ακόμη περισσότεροι, και έτσι με κανένα τρόπο δεν μπορεί να γίνει λόγος για φωτογραφία. Θα έλεγα όμως το εξής. Να αναγνωρίσω ότι σε δύο από τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου που είχε ξεκινήσει από νωρίς υπήρξαν επίκαιρες αφορμές. Η μία είναι η ρύθμιση που αφορά τη συνεχή σκληρή συμπεριφορά. Έγινε λόγος για bullying, όχι από μένα. Και η δεύτερη είναι αυτή η ρύθμιση. Όμως το να υπάρχει μια επίκαιρη αφορμή, ένα γεγονός για να κάνει μια παρέμβαση ο νομοθέτης, δεν σημαίνει ότι το νομοθέτημά του δεν είναι σωστό. Από το περιεχόμενο θα κριθεί και όχι από το αν είχε επίκαιρες αφορμές. Και θυμίζω, εν έτη 1990 είχαμε μια κατάληψη μακράς διαρκείας στις φυλακές Κορυδαλλού. Βάλανε και φωτιές. Και οι κρατούμενοι προέβαλαν διάφορα αιτήματα μεταρρυθμίσεων του σοφρονιστικού και του ποινικού δικαίου. Υπήρχε και τότε η πίεση προς τον Υπουργό να ζητήσει από την αστυνομία να μπει στην φυλακή και να μην συζητήσει καθόλου, να μην διαλεχθεί με τους εγκληματίες, τους διπλούς εγκληματίες. Ένας εμπνευσμένος Υπουργός και ιδιαίτερα καλλιεργημένος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Αθανάσιος Κανελόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, αντί να ζητήσει την βία καταστολή της εξέγερσης στη φυλακή, ζήτησε διάλογο με τους κρατουμένους. Τους κάλεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ήρθε σε διάλογο μαζί τους αυτοπροσώπως, ούτε καν με κάποιο αρμόδιο όργανο. Τους κέρασε και πίτσες. Οι πιο ηλικιωμένοι μεταξύ των βουλευτών θα το θυμόνται. Τους κέρασε και πίτσες και στη συνέχεια έκανε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία εξέτασε τα αιτήματά τους. Κάποια έγιναν νόμος, κάποια άλλα αφέθηκαν και έγιναν νόμος αργότερα, όταν υπουργός ήταν ο Γιώργος Κουβελάκης. Το 1996 έγινε κατάληψη στον Άγιο Στέφανο της Πάτρας. Και τότε οι κρατούμενοι είχαν αιτήματα νομοθετικών μεταρρυθμίσεων. Υπουργός τότε ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προς τιμήν του δεν ζήτησε να μπει η αστυνομία να καταστήλει την εξέγερση, παρά το ότι διαρκούσε. Συγκρότησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία είδε τα αιτήματα των κρατουμένων, όσα τα θεώρησε σωστά τα θέσπισε, είναι ο νόμος 2408 του 1996, ένας καταξιωμένος νόμος, του οποίου οι ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι σήμερα και έχουν χαιρετιστεί διαχρονικά ως ιδιαίτερα θετικό θεσμικό πλαίσιο, στο ευρύτερο πλαίσιο της ποινικής μας νομοθεσίας. Κανείς δεν διαμαρτύρηθηκε για αυτές τις ρυθμίσεις, γιατί κατά περιεχόμενο ήταν σωστές και δεν είχε καμία σημασία το ότι τις προέβαλαν οι κρατούμενοι ως αιτήματα. Είχε αναγνωρίσει τότε όχι απλώς υπουργός. Η ελληνική νομοθεσία, η Βουλή αναγνώρισε ότι κάποια από τα αιτήματα αυτά ήταν σωστά. Τελειώνω με τις γενικότητες και θα αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Ως προς τους ανηλίκους, έχετε δίκιο ότι ασφαλώς χρειάζεται να προχωρήσουν οι δομές και να οργανωθούν. Ο νόμος όμως είναι κανονιστικός, μιλάει για το πρέπει. Ο νόμος το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να πει ότι πρέπει αυτές να ιδρυθούν. Έχει ξεκινήσει η μελέτη και η προσπάθεια να στηθούν νέες δομές και εξήγησα ότι όσοι δεν θα εισάγονται πλέον στο σοφρονιστικό κατάστημα, στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, θα εισάγονται στο ίδρυμα το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 124 περίπτωση ΙΒ, δηλαδή στο προβλεπόμενο ίδρυμα αγωγής, και κάποιοι από τους ευρισκόμενους εκεί θα μεταχθούν με ένα ντόμινο το οποίο δημιουργείται σε άλλες δομές. Κατά τα λοιπά, έχετε δίκιο. Ασφαλώς χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο μονάδων μέρημνας. Υπάρχουν και εξειδικευμένες ρυθμίσεις και θα προχωρήσει το σχέδιο τάχιστα. Τώρα, κύριε Γενεμετά, ευχαριστώ για την αναγνώριση ότι ορισμένες από τις παρατηρήσεις που έγιναν εδώ τις αξιοποίησα. Θα σας επιβεβαιώσω και σήμερα. Και σήμερα άκουσα παρατηρήσεις και στην προηγούμενη συνεδρία. Άκουσα παρατηρήσεις επίσης, οι οποίες είναι άξιες να προσδεχτούν και ευπρόσδεκτες από μένα. Είναι ευπρόσδεκτη η ιδέα του κυρίου Αθανασίου να διασπαστεί το άρθρο 2 σε ενότητες ανάλογα με τα θέματα, δηλαδή φιλοξενούμενοι, ανήλικοι, ανάπηροι, στις ενότητες που υπάρχουν, ώστε να μπορεί να γίνει αυτοτελής ψήφισης της καθεμιάς ενότητας.
όπως επίσης είναι ευπρόσδεκτη και η σκέψη για τους εξερχόμενους με προβλήματα υγείας και κρατούμενους κατοίκων να προβλέπεται ηλεκτρονική επιτήρηση όπως και σε άλλες κατηγορίες στην νομοθεσία μας. Δεν έχω να πω περισσότερα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.